έχετε στο χέρι του, στο κάλυμα του σεβασμιωτά του, γιατί μια καινούργια αρχή πάντοτε χρειάζεται το ξεκίνημά της να έχει και το, να δείξουμε το ανάλογο ενδιαφέρον όλων όλοι μας. Η δομή αυτή, η προϋπάρχουσα αυτής της δομής στην παλιά εφορία ξεκίνησε τον Γενάρη του 2011. Για 7 με 8 περίπου χρόνια εξυπηρετούσε, προσέφερε σε ενδυείς κάθε ηλικίας, από παιδιά μέχρι και ενήλικες, 25.000 ενδύματα και υποδήματα κατέθεσης, παιχνίδια, κουβέρτες, τα πάντα. Τα 2 πρώτα χρόνια ανακοινήσαμε 3 σπίτια. Υπήρχε δυνατότητα και αυτή την παρέμβαση να κάνει η δομή. Κατέτος περίπου δίνονται στο κατάστημα και εκεί, και εδώ ήδη έγινε το ξεκίνημα, 4 με 5 νύφες και γαμπροί το χρόνο. Ήδη τώρα δεν ανοίξαμε 1-2 εβδομάδες έχουμε, ήδη κάναμε την πρώτη νύφη. Διότι κοστίζει να πάρει σαν νηφικό, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το μυστήριό τους, αλλά δεν μπορούν. Το κατάστημα αυτό εξυπηρετείται από 50 περίπου εθελόντρες από το 2011 μέχρι σήμερα. Έγινε μία παρένθεση με τον κορονοϊό. Προσέξτε όμως, ό,τι έρχεται στο κατάστημα είναι αξιοπρεπέστο. Αν κάτι δεν είναι στο μέτρο του δυνατού, που δεν είναι αξιοπρεπές, τότε έχουμε μια δεύτερη λύση. Συγκεντρώνουμε περίπου άλλα τόσα, άλλες 25.000 περίπου ενδύματα και υποδήματα και υπάρχει μια δομή στη Θεσσαλονίκη, η λεγόμενη Άρσης, η οποία έχει και τη δυνατότητα να παίρνει ανθρώπους και με προγράμματα. Εκείνοι αξιοποιούν αυτά τα δεύτερα, διότι θα έχουν και τα καθαριστήρια και τα συντηρητήρια και όλα αυτά τα πράγματα και έτσι λοιπόν δεν πάει τίποτε χαμένο. Από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Σεβασμιότατος, αγκάλισε τη δομή αυτή, διότι πραγματικά στην πράξη είδε τι ακριβώς γίνεται. Και το ενδιαφέρον του αυτό έφτασε μέχρι εδώ να δημιουργηθεί αυτός ο χώρος πλέον δίπλα από τη Μητρόπολη, γιατί πολλοί, προσέξτε, πολλοί απευθυνόνται στη Μητρόπολη για να εξυπηρετηθούν. Και το να είναι μια απόσταση, ένα χιλιόμετρο, αυτό δεν διευκόλυνε. Όμως τώρα που είναι δίπλα και αυτοί από τις ενορίες που είναι ενήμεροι θα εξυπηρετούνται, αλλά και κάποιος που θα έρθει στη Μητρόπολη, διότι πάντοτε βλέπουν το θεσμό μπροστά στην κορυφή, θα έχουν πιο άνετη πρόσβαση και θα εξυπηρετούνται. Εμείς ευχαριστούμε τον Σεβασμιότατο που πήρε αυτή την πρωτοβουλία και διέθεσε αρκετά λεφτά για να γίνει αυτός ο χώρος, διότι δεν ήταν ο χώρος του παλιού βιβλιοπωλείου και τώρα πλέον είναι, θα έλεγα, μια μπουτίκι είναι, δεν είναι ένα απλό κατάστημα. Εμείς περιμένουμε το κάθε άνθρωπο, τον βλέπουμε, εμείς νιώθουμε, είμαστε η αγκαλιά ο Σεβασμιότατος και όλοι εμείς οι ιερείς που εξυπηρετούμε και δεχόμαστε στην αγκαλιά κάθε άνθρωπο, κάθε ηλικία. Βέβαια, πολλοί θα ρωτούσαν τι εξυπηρετεί το κατάστημα. Δεν μας αφοράει, δεν μπαίνουμε στην κρίση ποιος έρχεται. Αν είναι μουσουλμάνος, αν είναι ο κόκκινος, κίτρινος, πράσινος, μπλε, δεν μας ενδιαφέρει. Αρχικά οι Έλληνες ήταν λίγο φοβισμένοι. Τα πρώτα χρόνια εξυπηρετούσαμε 60 Έλληνες, 40 ξένους. Όμως η κρίση και στη συνέχεια άλλαξε τα δεδομένα και τώρα περίπου εξυπηρετούμε 80 Έλληνες, 20 ξένους, γιατί και κάποιοι άλλοι από εδώ έφυγαν στην επαναπατρίστηκαν. Αλλά εμείς θα είμαστε η αγκαλιά, ο Σεβασμιότατος και όλοι εμείς θα είμαστε η αγκαλιά και θα δεχόμαστε τον κάθε ένα να τον συμπαρασταθούμε. Ευχαριστούμε. Βέβαια,
πρέπει να πούμε ότι και πολλά καταστήματα ανταποκρίθηκαν και μας δώσαν και καινούργια πράγματα. Και μάλιστα οι κυρίες μου λέγανε και στο παλιό κατάστημα, όταν ήταν πιο καινούργιο, και, αλλά και εδώ τώρα που είναι εντελώς καινούργιο, θα μας δουν και λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει, νομίζουν ότι πολλούνται δηλαδή, δεν βλέπουν ότι είναι επιγραφή. Και νομίζω ότι πώς είναι. Και όταν εντυπωσιάζονται. Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Υπήρξαν και κάποιοι καταστηματάρχες που όταν άλλαζε η σεζόν, ό,τι είχαν μέσα στο κατάστημα, τα έβαζαν στις κούπες και αντί να τα αποθηκεύσουν, έκαναν και την κριτική στην ανθρωπία και τα φέρνουν στο κατάστημα. Δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, γιατί πάντα αυτοί είναι ανώνυμοι και είναι πίσω από την ανωνυμία. Αλλά είναι αρκετοί που έκανε αυτό. Όπως και στο πρώτο ξεκίνημα, ράφια, στάν και τα λοιπά ήταν από καταστήματα. Άκουσαν ότι δημιουργείται αυτό το πράγμα και θα το να το δώσουμε και εμείς και έτσι δεν χρειάστηκε να δημιουργήσουμε εμείς στάν. Και... Τώρα όμως, στη φάση αυτή την καινούργια επέλεξη της Ευρωενότητας, φυσικά έγινε τοποθέτηση και από καινούργια στάν και από καινούργια έπιπλα και όλα αυτά τα πράγματα. Για να είμαστε, να έχουμε να είναι ένας καθρέφτης. Μήπως ένας μήνυμα στο κατάστημα να βρισκόμαστε. Κάτι πολύ σωστό. Δεν είναι ευχάριστο. Ναι. Όμως, δυστυχώς, αυτό θα αυξάνει τη συνέχεια. Και ιδιαίτερα τώρα τους χιονέτερους μήνες. Το ευχάριστο είναι όμως ότι εδώ ανταποκρίνεται ο κόσμος. Σημαίνει ότι η δυσμόση και ότι οδηγούμαστε, Πρόεδρε, αν μου επιτρέπεις, ενδεχομένως ηθικά, κοινωνικά και αξιακά, σε έναν λίγο καλύτερο κόσμο από αυτόν που βιώνουμε, όπου ο καθένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του άλλου. Σε έναν κόσμο αλληλεγγύης. Πολύ σωστά είπατε ότι δεν πρέπει να ξεχωρίζουμε. Αν είναι λευκός, μαύρος, μένει εδώ, πρέπει αυτό να το στηρίξουμε. Ο ίδιος είχε μια εμπειρία παλιότερα όταν ήταν ο πόλεμος στην Ιουγκοσλαβία. Και να μην σου πει ότι και οι κύριοι εδώ πέρα που είμαστε, νομίζω όλοι έχουμε στο μυαλό στρατηγέ μου. Δεν φοράμε. Γιατί από αυτά που έχουμε φοράμε από τα 20 ευρώ, φοράμε τα 3. Άρα λοιπόν, έχουμε και κάτι παντελόνια, με πιέτες και τα λοιπά, εκεί να σας μεταφέρω. Αλλά νομίζω τα σακάκια που είναι σχεδόν καινούργια. Καθόλου. Είπες κάτι εξαιρετικά ουσιοδός, οικονομικά και πολιτικά ορθό. Η Εκκλησία ειλικρινά πραγματώνει, αν μου επιτρέπετε αυτό που γράφατε στην επιγραφή πάνω στο κατάστημα με τα ρούχα, πίστη είναι αγάπη, έργα, πώς το λέτε ακριβώς. Αυτό είναι το νόημα, ναι. Τα ρούχα είναι δείγμα της συγκεντρώνοντας τις αναλογίες. Και τώρα πλέον έχουμε πάρει την απόφαση, το κλιμάκιο αυτό που ασχολείται μόνο με την επιλογή, θα πάει, θα έρθει στο λιτόφωνο. Δεν μπορεί να τα φέρει στο κατάστημα εδώ, δεν μπορεί να τα φέρει. Ναι, αν είναι ψυχολογής, ναι. Αλλιώς, πάμε στο λιτόφωνο, πάμε στο Υγίνιο, στο Βορεινό. Εκεί, λοιπόν, γίνεται η επιλογή, γιατί πάντοτε κάποιοι δεν θα είναι και τα τέλεια. Η χώρη αποθηκευτική δεν είναι εύκολη. Έτσι. Και κεντρική σκέψη είναι η ενορία. Η ενορία, γιατί θα πρέπει να απευθύνονται στην ενορία, γιατί έχουν ενοριακή συνείδηση. Η ενορία να έχει πρόσωπο. Και φυσικά όλα θα διοικητεύουν. Δεν μας είπατε, συνεχώς διακόπτω, αλλά μας εμπνέεται. Μία δημοσιογραφικού τύπου ενδεχομένως ερώτηση. Τι ώρες είναι το κατάστημα ανοιχτό και μπορούν να φέρουν οι άνθρωποι ρούχα ή να παίρνουν ρούχα. Το κατάστημα λειτουργεί εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Τα πρωινά όλες τις ημέρες είναι απόφαση λόγω του ότι ήμασταν κλειστό το κατάστημα. Εκτός Δευτέρας και Τετάρτης, το απόγευμα Δευτέρα και Τετάρτη δεν λειτουργεί. Θα στείλουμε ένα δελτίο τύπου με το ωράριο για να δημοσιευθεί και έτσι να γίνει ευρύτερα. Πάντα τους καλοκαιρινούς μήνες Ιούνιο και Ιούλιο λειτουργούσαμε δύο φορές την εβδομάδα. Τώρα όμως που ήταν ανάγκη.
να έρθει μετά από την διακοπή. Πήραμε την απόφαση να λειτουργούμε κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και Τετάρτης. Από το πρωί ανοίγει το κατάστημα στις 9 η ώρα και την 1 η ώρα και το απόγευμα 6 με 8, βέβαια αν είναι χειμώνας, 5,5, 7,5 ανάλογα. Η δύναμή του είναι οι εθελόντριες όμως, αυτό είναι το δεδομένο. Ισχύει αυτό που ισχύει παλαιότερα, ότι φέρνουμε ρούχα της επόμενης σεζόν, δηλαδή το καλοκαίρι φέρνουμε για το χειμώνα και το χειμώνα τώρα, για το καλοκαίρι. Τώρα στην καινούργια δομή θέλουμε να είναι της εποχής. Γι' αυτό πήραμε την απόφαση να πάμε στην ενορία, όπου εκεί θα μπορούμε να παίρνουμε τις εποχές και θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα για να ξαναπροωθηθούν στο κατάστημα πάλι της άλλης εποχής. Όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το κοινωνικό κατάστημα, έχετε διαπιστώσει ίσως ότι αυξάνονται οι ανάγκες, ότι έρχονται ίσως και καινούργια πρόσωπα τα οποία έχουν ανάγκη? Ναι, πάντοτε έχουμε καινούργια πρόσωπα. Σας είπα ότι τα πρώτα χρόνια ήταν 25.000 περίπου. Τώρα τα δύο τελευταία χρόνια πριν το κορονοϊό δίναμε περίπου 13.000 ενδύματα και υποδήματα. Και περίπου πάλι 25.000 προωθούσαμε στη Θεσσαλονίκη, διότι δεν ήταν... Αυτό που είπε πριν για το άσεις. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι λίγο, είναι πάλι πολλά τα άτομα. Μέχρι τώρα από το κατάστημα πέρασαν 1.660 οικογένειες. Σταθερά τώρα αυτή τη στιγμή είναι κοντά στις 700 οικογένειες. Καταλάβατε, κάποιοι πλέον εξυπηρετήθηκαν, δεν αισθάνονται την ανάγκη πλέον, αλλά έχουμε καινούριους, το ξεπερνούμε. Συγχαρητήρια. Εμείς σκεφτήκαμε, όπως κάνουμε και με το συζήτιο, να γνωρίζετε από κοντά τις δομές αυτές. Σύντομα θα σας καλέσουμε και στο... ναι, αλλά και στις καινούργιες εγκαταστάσεις του κοινωνικού φροντιστηρίου. Γιατί πλέον αναγκαστήκαμε να κάνουμε ουσιαστικά αίθουσες διδασκαλίας. Δεν υπήρχαν στον Άγιο Φώτιο, απλά μην είχαμε μεταφέρει θερανία και πίνα κλπ. Τώρα όμως η αύξηση της ζήτησης μας ανάγκασε πάνω από την Βαρνάβα Βιβλιοθήκη, που είχαμε χώρους, έναν ολόκληρο όροφο δηλαδή, στεγάσαμε τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και το Κοινωνικό Φροντιστήριο. Και οι εκπαιδευτικοί είναι θεωρητές? Ναι, πάντα. Ναι, πάντα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε. Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια από στήμα και μπορούμε στο κάτω. Ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας. Μάλιστα, μια κοπέλα, φιλόλογος, όλα δεν ξέρω τι ήταν, λέει σεβασμένο ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα, γιατί με τις επετηρίδες διορισμού έτσι όπως έχουν γίνει, θα ξεχάσουμε και αυτά που μάθαμε στο Πανεπιστήμιο. Και πιο πολύ λέει, εμείς το φερούμαστε, που θα διδάσκουμε, ας πούμε, στην πράξη, δηλαδή στην εφαρμόζουμε, ας το πούμε, αυτά τα οποία σπουδάσαμε. Αλλιώς θα τα ξεχνούσαμε, δεν θα έχουμε δυνατότητα να τα εφαρμόσουμε. Λοιπόν, να πάρετε ένα κέρασμα εκεί. Η κυρία Διαμαντοπούλου έπρεπε το παλαιόνι και μάζεψε. Να τους δώσουμε ένα μακρύτερο. Ναι, πάμε, θα πάω να δω. Ωραία. Λέω και εγώ δεν ακολουθεί τη μόδα, μάλλον.